Man of the match σε ένα πολύ δύσκολο και ένα περίεργο παιχνίδι και για πράγματα από τα οποία δεν είναι στο ρόλο του, το goal και το penalty που κέρδισε. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι γενικότερα. So your comment about the game? Yes, I think it's a little bit of mixed emotion after this game. We entered the game a little bit not good psychology way. I think we were not in the right mental state. We forced a little bit mistakes that we not normally do. We know it's an important game for us and for the fans and everybody, but we a little bit, I felt that we didn't have control of our emotions. And this is something that we need to learn from. Mm-hmm. But in the second half, I felt there was only one team at the pitch and we deserved to come back because we gave the effort and everything to fight until the end. This shows the character of the team. Σίγουρα, η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή έχω αρκετά ανάμεικτα συναισθήματα και αυτό γιατί στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ πως δεν ήμασταν καλοί, θεωρώ πως δεν μπορέσαμε να έχουμε καλό έλεγχο των συναισθημάτων μας. Μπορώ να πω ίσως ότι δεν ήμασταν στην κατάλληλη, δεν είχαμε το κατάλληλο mentality, μπορούμε να πούμε, την κατάλληλη νοοτροπία, μπορώ να πω. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω. Κάναμε κάποια λάθη τα οποία συνήθως δεν κάνουμε. Ο αντίπαλος κατάφερε και το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα, μόνο μία ομάδα υπήρχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό ήταν ήμασταν εμείς. Με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, ακόμα και όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, θεωρώ πως προσπαθήσαμε, το παλέψαμε και τελικά καταφέρουμε να πάρουμε έστω την ισοπαλία. Πού θεωρείς ότι οφείλεται αυτό το πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο, αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα, όπως είπες, και η έλλειψη συγκέντρωσης ή η κακή ψυχολογική κατάσταση? No, I think it's a mix of, you know, how the season has been. You know, we have sometimes, you know, lacked a little bit of the stability and the confidence that we normally show. And with the game on the line now, you know, it means everything to the fans, everything to us. We fight for the second place there, and we a little bit get this, we got this, got carried away, mm-hmm. and this is something that we need to learn from because we cannot play to our best abilities when we are not in the right mindset. But we corrected this in the halftime, and we saw a different team in the second half where we played with the ball, we created opportunities. Okay, we conceded one goal. Where after one counter attack, but at least we are trying to play. We are trying to force something to happen and try to chase the game. And mm-hmm. and this is the character that we need to continue with. Νομίζω ότι ουσιαστικά το σημερινό παιχνίδι μπορεί να είναι σαν εγκατοπτρισμός ολόκληρης της σεζόν, μια σεζόν με έτσι πάρα πολύ μεγάλες μεταπτώσεις, με παιχνίδια πάρα πολύ καλά τα οποία ακολουθούνται από παιχνίδια στα οποία η απόδοσή μας δεν είναι αυτή που θέλουμε. Ουσιαστικά μας λείπει αυτή η σταθερότητα, μας λείπει αυτή η σταθερή βελτίωση την οποία θέλουμε. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε, κάτι στο οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να μάθουμε από αυτό. Γι' αυτό είδαμε λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δεν μπήκε με το κατάλληλο mindset και δεν μπόρεσε να κάνει αυτό το οποίο συνήθως κάνει. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε και μιλήσαμε, είπαμε κάποια πράγματα στην ανάποδα μέσα στα αποδυτήρια και είδαμε έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ. Έναν ΠΑΟΚ ο οποίος, παρόλο που δέχθηκε ένα δεύτερο γκολ από αντεπίθεση, τουλάχιστον προσπάθησε να πίεσε να γίνουν κάποια πράγματα. Προσπάθησε πάρα πολύ, έφερε την μπάλα κοντά στην αντίπαλη περιοχή, είχε κάποιες ευκαιρίες και πάλεψε μέχρι το τέλος για να πάρει το καλύτερο δυνατό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο οδηγός μας, το εικόνα δηλαδή που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεδομένου ότι, όπως είπε, η σεζόν είναι και περίεργη και δύσκολη και στη συνέχεια μπορεί να γίνει ακόμα πιο περίεργη, πιο δύσκολη, γιατί η πίεση θα είναι μεγαλύτερη, είναι τα play-off. Τι μπορούν να κάνουν αυτός και οι συμπαίκτες του, έτσι ώστε να μπορέσουν να το δουλέψουν καλύτερα αυτό και να εμφανιστούν όπως πρέπει σε αυτή τη διαδικασία? Yeah, this is what we are working on every day, you know. This is what our coach Pablo has been trying to involve and trying to get us to be more consistent week in and week out. We are trying to build a very strong team here. We have a lot of young talent players that are taking their first steps into the first team. We have experienced players that have been here, and we have a mix of players that come in now in January, now in the summer, and we are a new team in the making. And we have a coach that is trying to take the team to the next level. This cannot happen over one night. Mm-hmm. This is something that we will need to do consistently now till the end of the season. And try to be as a good team in the end of the season, so we can enter the next season in a more stronger way. And what we need to do is now to we need a little bit to concentrate on how we can get the best result, how we can get this, because
I believe that everyone here is fighting 100% to try to help the team and somehow. So, and I am sure that with the coach and with everything, that Pablo Garcia will bring titles to PAOK again. And we need a little bit time, but now with the playoffs and these big games, this can be a big adaptation period for us to become the PAOK team that was here 2-3 years ago, that won titles and basically dominated in the domestic league. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο δουλεύουμε κάθε μέρα. Το προσπαθούμε πάρα πολύ. Ο coach Παύλο Γκαρσία προσπαθεί κάθε μέρα να μας το εμφυσίσει αυτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς. Έχουμε ποδοσφαιριστές νεαρούς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην πρώτη ομάδα. Έχουμε ποδοσφαιριστές έμπειρους, δηλαδή έχουμε μια μίξη αρκετών ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν πολλοί νεαροί, πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές. Κάποιοι ήρθαν το καλοκαίρι, κάποιοι άλλοι ήρθαν το χειμώνα. Οπότε ο coach προσπαθεί να φτιάξει την καλύτερη εκδοχή αυτής της ομάδας. Είμαι σίγουρος ότι προσπαθεί να φτιάξει ένα σύνολο το οποίο θα πρωταγωνιστεί στα επόμενα χρόνια και θα μπορέσει να φέρει τίτλους στην ομάδα, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Να φτιάξει μια ομάδα δηλαδή η οποία θα κυριαρχήσει όπως έγινε πριν από 2-3 χρόνια. Ωστόσο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε αρκετό δρόμο για να το κάνουμε αυτό. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλη σταθερότητα και σίγουρα τα play-off θα είναι ένα μεγάλο τεστ για μας, μια περίοδος μεγάλης προσαρμογής, έτσι ώστε να φέρουμε κατά πρώτο λόγο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό, στο να κερδίζουμε κάθε αγώνα ή να σταθεροποιούμε όσο γίνεται περισσότερο την απόδοσή μας, έτσι ώστε στο επόμενο πρωτάθλημα να μπούμε με πάρα πολύ καλό προβάδισμα, μπορούμε να πούμε, να έχουμε ήδη φτιάξει μια πάρα πολύ καλή και δυνατή ομάδα, γιατί αυτό είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μέρα και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Παύλο Γκαρσία κάθε μέρα στις προπονήσεις που πραγματικά η δουλειά είναι πάρα πολύ σκληρή η οποία γίνεται. Θεωρώ πως όλοι οι ποδοσφαιριστές δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους και προσπαθούν πάρα πολύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά πιστεύω ότι αυτός είναι ο δρόμος.